Εύκολη συνταγή, γρήγορη για απόψε το βράδυ, για φίλους, για παρέα. Φίλες και φίλοι. Απόψε το βράδυ, δεν την κάνουμε. Τι το συζητάμε, για να την έχουμε την άλλη μέρα το πρωί. Το, γιατί στρούντελ, κοίταξε Μπέτη, είναι μια αρτοπαρασκευή. Γλυκιά, ένα γερμανικό είπα, ψωμί το οποίο μαζί συναντά την κρέμα μπουγάτσα τη Θεσσαλονίκη. Φιλιά πολλά που μας βλέπετε, γι' αυτό το κάναμε και το γλυκό και φύγαμε για υλικά. Λοιπόν, στρούντελ λοιπόν με κρέμα. Το είχα ονομάσει να σου πω στρούντελ μιλόπιτα, αλλά λέω θα τα αλλάξω, θα το κάνω στρούντελ μήλου. Στρούντελ μήλου λοιπόν με κρέμα μπουγάτσας. Γράψε ένα τριφτό, συγκλονιστικό ζυμάρι. Ζυμάρι που έχει ποτίσει μέσα από τα ζουμάκια του μήλου. 250 γραμμάρια αλεύρι. 100 ml γάλα, 50 γραμμάρια νερό. Ένα αυγουλάκι και πάμε στα δικά μας τα υγιεινά. Δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μία κουταλιά της σούπας κονιάκ ή αλκοόλ ή ξύδι. Κάτι να το κάνουμε τριφτό, παιδιά, ναι, όπως ανοίγουμε το φύλλο για τις πίτες. Κάτι σε αλκοόλ, κάτι σε να αλλάξουμε το περιβάλλον αυτό της ζύμης. Δύο κουταλιές της σούπας ζάχαρη καστανή και μισή κουταλιά του γλυκού αλάτι. Τώρα πάμε στη γέμιση. Τρία μήλα καθαρισμένα. 400 γραμμάρια περίπου είναι, 2 κουταλιές της σούπας κανέλα, προαιρετικά αν θέλετε, 2 κουταλιές της σούπας σταφίδες και τώρα πάμε στην κρέμα, στη γρήγορη κρέμα μπουγάτσας η οποία γίνεται στη στιγμή με 300 ml γάλα, 40 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό μόλις, 60 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, εδώ μπορείτε να βάλετε και μέλι και όποιο άλλο συστατικό γλυκαντικό θέλετε. Μη μου παραλείψετε μία βανιλίνη, μία βανίλια μικρή αυτή σε σκόνη και μία κουταλιά του γλυκού μόλις βούτυρο. Ζάχαρη άχνη φυσικά για το πασπάλισμα και να σου και το στρούντελ. Εντάξει. Πώς να ξεκινήσω. Είναι υπέροχο. Δεν το ξέρω αυτό. Έχει γίνει ιστορία. Λοιπόν, πάμε στο ζυμάρι μάλλον. Θέλω να σας δείξω ότι το κάνετε καταρχήν. Το κάνετε και με το κουτάλι. Εύκολα τα υλικά. Ξεκινάω πώς. Θέλω τα υγρά στοιχεία. Το γάλα. Γάλα. Νερό. Ένα αυγουλάκι. Θα βάλω τώρα και το αυγουλάκι μέσα. Θα το δείτε, εσείς μπορείτε να το κάνετε και στο μίξερ να το αφήσετε πολλή ώρα, αλλά μπορείτε και με ένα κουτάλι, το είπα εγώ, έτσι. Λοιπόν, ζάχαρη, λίγο παραπάνω γλυκά, 2 κουταλιά σας έχω γράψει. Το θέλει αυτό και αλατάκι. Πάμε στο αλάτι, το ξεχάσετε εδώ. Θέλει λίγο από πίσω, γιατί επειδή είναι γλυκά τα μήλα, θέλω και λίγο να ανεβάζουμε τη γεύση. Επόμενο υλικό, τι έχω, σας έχω γράψει ελαιόλαδο. Πάμε το ελαιόλαδο, 2 κουταλιές μόλις και λίγο κονιάκ και κάποιο άλλο αλκοόλ. Ή ξύδι, σας είπα. Το οποίο θα το κάνει τριφτό. Λοιπόν, ένα ανακάτεμα. Έχω κάπου ένα σύρμα. Το κάνω κουτάλι. Μπαριέσαι. Λοιπόν, κάντε ένα με το πυρούν εδώ μια ανακατεψιά και αυτό είναι όλο. Ανετρίχες. Τίποτα. Του απλού. Αλευράκι μας. Αλεύρι. Ναι. Και ανακατεύω ή το βάζω στο ζυμωτήριο να το αλέψω. Να το αρχίσω να ζυμώνεται πολύ καλά. Εγώ να πω ότι η ζύμη αυτή, συνήθως μπορούμε να βάλουμε, στρούντελ σημαίνει δίνει, είπαμε, στρογγυλό, μια ζύμη γέμιστη. Αυτό είναι το ζυμάρι, θέλω να το δείτε λιγάκι. Έτοιμο. Αυτό είναι όπως είναι. Καλέ, έτοιμο κι εγώ. Αυτό ακριβώς, σας έχω γράψει, είναι 250 γραμμάρια. Τα υπόλοιπα 50 θέλω να τα βάλετε λίγο στο άνοιγμα, εντάξει, εύκολο. Okay. Στο άνοιγμα το βάζω εδώ στην άκρη, το έχω ανοίξει για να σας το δείξω. Με τη βέργα θα το κάνετε. Και είναι άλλα 50, όπως σας είπα, τα οποία πασπαλιστά. Εδώ θα πάνε ουσιαστικά στον πάγκο. Τι θα κάνω, Μπέτη μου. Πάρω εδώ το ζυμάρι να το έχω ανοίξει. Θέλω να το δείξω κιόλας πώς είναι, πόσο αφράτο είναι. Εδώ είναι. Κοιτάξτε, είναι το ίδιο ζυμάρι ακριβώς. Αλλά φανταστικό, ε. Θέλω να το δείξω στον κόσμο. Θέλω να το βάλει κάτω έτσι στο αλεύρι και να αρχίσει να το ανοίγει πασπαλιστά με το πλάστη. Τα λέω λίγο απλά, γιατί εσείς που θέλετε να ξεκινήσετε, είναι μια ωραία ευκαιρία να ξεκινήσετε με στρούντελ, να ανοίγετε ζυμάρι, ένα ωραίο ζυμάρι. Παίρνει αλεύρι, παίρνει μέσα μήλα, θα ποτίσει το μήλο. Αυτός είναι και ο στόχος. Λοιπόν. Ανοίγουμε λοιπόν το φύλλο. Ανοίγουμε το φύλλο πάρα πολύ ωραία. Θέλω να δείξω όμως το φύλλο πόσο ωραίο είναι. Κοίταξε το. Καλά, είναι ελαστικό, φανταστικό. Καταπληκτικό μπουγατσάτο που λέω εγώ. Το έχω εγώ ανοίξει εδώ έτοιμο και το έχω. Α, θα το κάνουμε τόσο μεγάλο, ε. Ναι. Και με τη βέργα. Και πασπαλιστά και πάμε. Και πιο πολύ. Δηλαδή θέλω να βάλω και εγώ. Κάτσε να βάλω ξανά λίγο. Λοιπόν, στο ενδιάμεσο θέλω να κάνω την κρέμα. Την κρέμα από την μπουγάτσα γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορη. Λοιπόν, θέλω σε μια κατσαρόλα. Ναι. Έχω ανάψει το μάτι. Ωραία. Ανοίξτε εδώ πέρα το φύλλο. Και πιο πολύ, όσο πιο πολύ, πρέπει να πούμε ότι στην Αυστρία, στα διάφορα φεστιβάλ στο δρόμο, τι κάνουν. Ανοίγουν παιδιά το ζυμάρι όσο πιο μεγάλο είναι, σε ντόνια τεράστια και πασπαλίζουν με μήλα. Λοιπόν, θέλω λοιπόν σε μια κατσαρόλα η οποία βράζει να βάλουμε μέσα το γάλα, μην το μου τρομάξει. Okay. Γρήγορα να γίνει χλιαρό το θέλω. Πολύ το άρεσε. Θα αρέσει η φωτιά να το βουαλά. Έλα, το κατέβασα. Σας πολύ. Λοιπόν,
Είπαμε χλιαρό να είναι, δεν πειράζει όμως. Κάτσε να χαμηλώσουμε, να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Αυτό είναι για να φτιάξουμε την κρέμα τώρα, έτσι. Ναι, φυσικά από να πέσει λίγο η φωτιά. Πόσα μήλα χρειαζόμαστε? Τρία μήλα. Τρία μήλα, τα ψιλοκόβουμε και τα τρία μήλα. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλω μέσα το σιμιγδάλι, έχει πέσει μέσα. Θα βάλω τη ζάχαρη εδώ. Τέλει και ανακατεύω και αυτό είναι όλο και το βουτυράκι μέσα. Πολύ και λίγο ανακατεύω. Κάτσε να σκουπίσει γιατί μπορώ να βλέπω ότι την κουζίνα με πιάνει. Ξέρεις, είναι αυτό που δεν αντέχει. Περίμενε. Βάζουμε και το βουτυράκι μέσα και αρχίζουμε και ανακατεύουμε. Να καθαρίσεις εσύ. Περίμενε εδώ. Αλλά να. Έλα, συμβαίνουν αυτά. Δεν θέλω στενοχώρκες. Ανακατεύεις και εμένα σύρμα θα είναι τέλεια. Ωραία. Είναι αυτό. Προσοχή. Όταν πέφτει και λίγο γαλατάκι, προσοχή λιγάκι να μην γίνει αυτό στην κουζίνα. Λοιπόν. Συνεχίζω, ανακατεύω πολύ καλά. Θέλω ένα σύρμα. Ωραία. Θα το κάνετε εσείς με ένα σύρμα να το ανακατέψουμε πολύ καλά. Και θα έχουμε τη... σύρμα εγώ. Έλα, ωραία. Την έχω και εγώ έτοιμη ήδη και τι θέλω να κάνετε. Πάμε εδώ στο Μπέτι. Κοίταξε εδώ. Ζεστή όπως είναι. Θα τη ρίξουμε πάνω εδώ πέρα. Εδώ. Κοίταξε εδώ. Ωραία, θα τη ρίξουμε πάνω κρέμα. Την κρέμα μπουγάτσας μέχρι εσύ να τη δέσεις και να την ανακατέψεις με ένα σύρμα. Αρέσει η συνταγή. Και στρώστε την εδώ καλά. Πολύ καλά. Ασπαλίστε εδώ πέρα όπως είναι με τι, με λίγο κανέλα. Mm-hmm. Οι δύο κουταλιές της σούπας που σας γράφω είναι για να πέσουν από πάνω. Εδώ, κοίταξε. Κοίταξε εδώ κατάσταση. Μπουγάτσα, κρέμα και μήλο. Τα μιλαράκια δεν θα τα κλασάρουμε, παιδιά. Θα τα βάλουμε όπως είναι ομά. Με ποιον τρόπο, ένα μιλαράκι, φετάκι εδώ, φετάκι θα τα κάνετε. Ή κυβάκια. Α, και εμένα μου αρέσουν κυβάκια. Τέλεια. Θέλετε τώρα να το κάνετε το ίδιο φαγητό, θέλετε να το κάνετε το ίδιο γλυκό, θέλετε να το κάνετε στο... με κυβάκι, πάμε με κυβάκι. Με φετάκι βγαίνει πολύ εύκολα και τι θέλω να κάνετε. Το τυλίγετε, εδώ, κοίταξε, πώς, τι σημαίνει στούρντελ, αυτό σημαίνει στούρντελ. Θα βάλετε και τα τρία μήλα. Τη δίνω. Ωραία, μάνα, μάνα. Κάνουμε αυτή τη δίνω. Κοίτα, εύκολο. Εύκολο, εύκολη ιστορία. Πανεύκολο. Λοιπόν, όπως είναι αυτό θα το ψήσετε στο φούρνο στους 160 βαθμούς. Ναι. Και αφού βγει λοιπόν παιδιά αυτό θα το πασπαλίσετε με ζάχαρη άχνη. Για να έχετε αυτό εδώ που έχω εγώ εδώ έτοιμο. Ζάχαρη άχνη και φυσικά κανέλα. Έγινε κρέμα. Καλά, την έφτιαξα την κρέμα, έτσι. Παιδιά, παραδέχεσαι. Μοσχομύρισε ο τόπος. Λοιπόν, παιδιά, πάτε το στρούντελ, στρωθείτε στο τραπέζι. Πήγαινε, παιδί μου, να σερβίρεις. Πήγαινε, αγόρι μου. Λοιπόν, εμείς σας χαιρετάμε. Να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ και αύριο στις 10 παρα 10 το πρωί. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Εμείς! Εμείς, φιλάκια! Κοπιάστε να πάμε! Έρχομαι!